τη σύνδεση που μιλάς, πώς τη λένε, μωρέ, όχι FaceTime. Skype. Skype. Όχι, και να μιλήσουν απευθείας. Τι τους δείχνανε, φωτογραφίες, τι λένε. Φωτογραφίες με πέντε λόγια από κάτω. Ναι. Ελένη, συγκινηθήκανε. Δεν τους δίναν φαΐ. Πήγαινε, ας πούμε, εγώ στον Άι Δομήνικο. Καλά, δεν το συζητώ. Γι' αυτό εγώ είδα τον πω, δεν ήδρωσε καθόλου. Του λέει τον κολλητό μου το κουμπάρο. Θα το δω και μετά, ρε παιδί. Αντί να βάζει μια μακαρονάδα με κοιμά, μου φέρε τα λόγια τα πίνα, τα πονεμένα. Έχει δίκιο. Πάω, ας πούμε, στον Άι Δομήνικο και μου στέλνει μια φωτογραφία του φίλου μου του Γρηγόρη που μου λέει βάστα γερά, βάζουμε πλάτη όλοι στην Ελλάδα. Μη φοβάσαι τίποτα, σε στηρίζουμε. Και μετά χόρτασε. Και μετά χόρτασα. Και αν μου λέγανε ανταλλάσσει το μήνυμα με δυο μακαρόνια με κύμα, θα έλεγα εγώ όχι. Θέλω το μήνυμα καλά, εσύ μη μιλάς εκ του ασφάλους, γιατί άμα ήσουν εκεί και ζούσες όπως ζουν τόσο καιρό χωρίς να έχουν μιλήσει με ένα δικό τους άνθρωπο, τη μαμά του. Λεπτό, κορίτσι μου. Ήταν με τους φίλους μου, ρε Λένη, αφού κλαίγαν όταν τους είπανε για το δώρο, το έπαθλο, και όταν τα είδαν, γελάγανε οι άνθρωποι. Γιατί δεν είναι τη οικογένεια. Είναι. Την επόμενη εβδομάδα. Είναι η οικογένεια που διαλέγουμε. Την δηλαδή, επόμενη εβδομάδα. Τα παιδιά τους, αυτοί που έχουν παιδιά, θα έχουν φρικάρει. Βέβαια. Έχουν ήδη. Άλλοι που είναι πιο νεαροί στην ηλικία, μπορεί να θέλουν να μιλήσουν λίγο με τη μάνα τους, παιδί μου, κάτι, να πούν μια κουβέντα. Και νομίζω ότι όταν είδαμε τα κλάματα, αυτά νόμιζαν και οι παίκτες. Ότι αυτό με νόμιζαν, τέτοια άτομα θα έχουν επικοινωνία. Σαν δηλαδή είδαμε τις μανούλες να κλαίνε, να δακρύζουν και πιστεύαν ότι θα μιλήσουν με τα παιδάκια τους. Και τους ήρθε μια κουβέντα. Καταλαβαίνεις ο Χανταμπάκης έχει αφήσει γυμνά τα παιδιά. Ευχαριστώ.